Με την απειλή αυτού του όπλου και ενός μαχαιριού παίρνουν όλα τα χρήματα από το ταμείο. Κάθομαι μέχρι τις 10.30 το βράδυ περίπου. Ήρθαν οι δύο ληστές. Εκείνη την ώρα ο ένας ήρθε με όπλο και ο άλλος με μαχαίρι. Με απείλησαν εκείνη την ώρα. Μου λέγανε δώστε τα λεφτά, δώσε όλα τα λεφτά. Είναι οι δύο δράστες που συνελήφθησαν αφού προηγουμένως είχαν ρημάξει την περιοχή της Νέας Μάκρης, ανοίγοντας το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Με ροκάματο του τρόμου για αυτό το 18χρονο αγόρι που κρατούσε το περίπτερο της οικογένειάς του τις απογευματινές ώρες και έπεσε θύμα τους. Οι δύο ληστές φόρεσαν τις μάσκες τους μόλις έφτασαν στο περίπτερο. Ο ένας με το όπλο στάθηκε σε αυτό το σημείο και ο συνεργός του πήγε από το πλάι. Ταυτόχρονα άρχισαν να απειλούν τον 18χρονο και να του ζητούν επιτακτικά να δώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα χρήματα που είχε στο ταμείο. Ό,τι είχα τα έδωσα, του λέω αυτά έχω, σηκώνω και τα χέρια ψηλά, γιατί όπλο ξεόπλο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι ψεύτικο ή αληθινό και λογικό να τρομάξω. Ο νεαρός ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε αμέσως στο σημείο. Οι θρασίτατοι δράστες διέφυγαν πεζοί. Την ώρα μάλιστα που υπήρχε κινητοποίηση της αστυνομίας για την ανέβρεσή τους, διέριξαν άλλα δύο καταστήματα. Το ένα πάνω στη λεωφόρο Μαραθώνος. Μπήκαν δύο τύποι και μας ανοίξαν το μαγαζί, διαρρήξαν την πόρτα με δωστό και μας πήραν τα χρήματα που είχαμε στο ταμείο. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγη ώρα αργότερα. Πρόκειται για δύο δράστες, έναν αλβανικής και έναν τουρκικής καταγωγής. Όπως καταγγέλουν καταστηματάρχες, τις προηγούμενες μέρες είχαν εμφανιστεί ως πελάτες για να κάνουν κατόπτευση των στόχων τους. Ξημερώματα ουσιαστικά. Διέριξαν την πόρτα, ουσιαστικά την έσπασαν γιατί δεν μπορούσαν να μπουν από κάποιο άλλο σημείο. Με σφυράκι, από ό,τι φαίνεται από κάμερα, η οποία έγινε θρύψελα γιατί είναι η ειδική πόρτα αυτή, προκειμένου να μην τραυματίζεσαι. Μπήκαν στην ταμιακή. Κατευθείαν, δηλαδή σε πάρα πολύ μικρό χρόνο έγινε ό,τι έγινε.